Μια πρώτη παρατήρηση. Αυτά τα οποία λέμε ποιοτικά στοιχεία, τελικά, γιατί στον πολύ τον κόσμο λέει εντάξει και πώς θα τα μετρήσει. Να που είναι μετρήσιμα. Να που η επιστήμη έχει εργαλεία για να μετράει. Ναι. Δεν τα μετρήσαμε όλα, γιατί κάποια στιγμή, θα σας πω από τον κώδικα της διοντολογίας της ΕΣΥΑ, γιατί κάποιες αρχές είναι πολύ αφηρημένες, μπορούν να μετρηθούν, αλλά θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη κάθε μιας από αυτές τις αρχές, αρχές διοντολογίας εννοώ, κάτι το οποίο κάνει πολύ ακριβή και χρονοβόρα την έρευνα. Άρα περιοριστήκαμε σε αυτά τα οποία μπορούν πιο εύκολα να μετρήσουν. Πάμε σιγά σιγά να δούμε κάποια από αυτά τα αποτελέσματα, κύριε Πλή. Ναι, ναι. Το άρθρο 1Γ του κώδικα διοντολογίας λέει ότι πρέπει να είναι διακριτή η είδηση από το σχόλιο. Αυτό που εμείς βρήκαμε είναι ότι τα 2 τρίτα των άρθρων και τα 4-5 των τηλεοπτικών ειδήσεων δεν τηρούν αυτή την αρχή. Τα 2 τρίτα και τα 4-5. Ναι, δεν τηρούν. Δηλαδή εκεί δεν είναι διακριτό το σχόλιο από την είδηση. Που πρόκειται για σοβαρή παραβίαση και είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής δημοσιογραφίας. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει σχόλιο, αλλά πρέπει να υπάρχει η παρουσίαση της είδησης. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει σχόλιο. Ναι, αντικειμενικά και από εκεί και πέρα πες και εσύ το σχόλιο σου. Πέστε μου, κύριε Πλή, πέστε μας, τελικά είναι περισσότερο αυτοί που το παραβιάζουν οι εφημερίδες, είναι στο διαδίκτυο, είναι η τηλεόραση. Στα περισσότερα πράγματα, τα περισσότερα άρθρα του κώδικα τα παραβιάζουν συνήθως οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Αυτό δεν απαλλάσσει βέβαια στις εφημερίδες, διότι και οι εφημερίδες σε κάποια σημεία παραβιάζουν τον κώδικα διοντολογίας. Εκεί που, για παράδειγμα, δεν παραβιάζεται ο κώδικας διοντολογίας, τηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι στο ζήτημα των ρατσιστικών αναφορών, σε γενικές γραμμές, δηλαδή τα μέσα που μετρήσαμε, γιατί είναι μέσα σοβαρών ειδήσεων, όπως λέμε, δεν είναι ταμπλόιτ. Αυτά θέλουν μια ξεχωριστή μελέτη. Τα αφήσαμε απ' έξω, γιατί αυτά θέλουν μια ξεχωριστή μελέτη για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα. Που εκεί αναμένουμε προφανώς στα ταμπλόιντ να έχουμε πάρα πολλές ρατσιστικές αναφορές. Στα έντυπα σοβαρών ειδήσεων δεν έχουμε. Όπως επίσης οι δημοσιογράφοι τηρούν τον κανόνα το να μην χρησιμοποιούν χυδές εκφράσεις για τους συναδέλφους τους, παρότι βεβαίως ασκούν κριτική στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, το ότι ασκούν κριτική στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, διότι πλέον και εμείς εδώ στην Ελλάδα, πολλοί Έλληνες, οι περισσότεροι θα έλεγα Έλληνες, γνωρίζουν ότι τα μέσα επικοινωνίας δεν είναι παρατηρητές του ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, στην οικονομία, αλλά είναι παίκτες. Δηλαδή στην ουσία παίρνουν το μέρος κάποιου και βοηθούν κάποιον από τους παίκτες της πολιτικής, κάποια από τα κόμματα δηλαδή, ή κάποιον από τους επιχειρηματίες. Η τέταρτη εξουσία που... Στην έρευνά σας υπάρχουν... Μάλλον κοντεύει να γίνει πρώτη πια. Στην έρευνά σας υπάρχουν ονόματα, δεν είναι αφηρημένα. Εννοείται ονόματα μέσων επικοινωνίας. Βεβαίως, για παράδειγμα. Βεβαίως, για παράδειγμα. Να μας πείτε και τη δικιά μας στην ανάμειξη του σχολείου, με την είδηση, στις εφημερίδες την παρατηρούμε περισσότερο, ας πούμε στην εφημερίδα των συντακτών, στα Νέα και την Καθημερινή, ενώ σε ό,τι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς το παρατηρούμε κυρίως στο Sky, τον Αντένα και τον Α. Το άρθρο 1Ε λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει έρευνα για να τεκμηριώνεται η είδηση. Το λέω έτσι κωδικοποιημένα και ίσως εδώ κάνω κάποιο λάθος, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το νόημα. Στα 2/3 των τηλεοπτικών ειδήσεων και στα 3/5 των έντυπων άρθρων λείπει η ερευνητική δημοσιογραφία, η δημοσιογραφική έρευνα για την αρχή. Λείπει. Άρα δεν πρόκειται για ειδήσεις που στηρίζονται σε έρευνα. Από τις εφημερίδες, εντονότερη είναι η απουσία της έρευνας στη Δημοκρατία, το Έθνος και την Εφημερίδα των Συντακτών, ενώ σε ό,τι αφορά τους τηλεοπτικούς σταθμούς, εντονότερη είναι η απουσία της έρευνας στην ΝΕΤ, Δουτού, ΝΕΡΙΤ, γιατί αυτό το πήραμε ως ένα. Η περίοδος την κρατική, εκείνη, ναι, 12-13. Στο ΜΕΓΑ και στον Αντένα. Το άρθρο 2α αναφέρει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζει ο δημοσιογράφος ισότιμα τους πολίτες χωρίς διακρίσεις εθνικής καταγωγής, φίλου, φιλής, θρησκείας κλπ. Και είδαμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό τηρείται, δεν θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο. Ωραία, και κλείνουμε με ένα τελευταίο, κύριε Πλή. Γιατί υπήρχε, κύριε Πλή, και μια σημαντική έτσι, διάκριση, θα λέγαμε, της ΕΤ3, την περίοδο. Βεβαίως. Την περίοδο όμως, ναι, του Μαύρου. Όταν υπήρχε δηλαδή το αυτοδύναμο πρόγραμμα. Ναι, μπορώ να πω ότι συνολικά η ΕΡ3, δηλαδή ο δικός σας σταθμός στην πραγματικότητα, είχε τις καλύτερες επιδόσεις ό,τι αφορά την τήρηση της δημοσιογραφικής διοντολογίας, με εξαίρεση την έρευνα για παράδειγμα, διότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι εσείς δεν είχατε τα μέσα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρή η παραβίαση εκείνου του άρθρου, που λέει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Για παράδειγμα, το 48,7%, το 40,3% των
των τηλεοπτικών ειδήσεων και το 20 και κάτι της εκατό των έντυπων άρθρων παραβιάζουν αυτή την αρχή. Mm-hmm. Καλύτερες επιδόσεις έχει εδώ η R3, για μάλιστα. παράδειγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάρα πολύ, κύριε Πλέ, θα ξανάρθετε. Για την παρουσία σας και βεβαίως όποτε.